Λατρεύτηκε και μισήθηκε όσο λίγοι στον κόσμο. Σήκωσε το λαβάρο της Κουβανικής Επανάστασης, ανατρέποντας τη δικτατορία Μπατίστα. Έγινε το παθιασμένο σύμβολο των απανταχού εξεγερμένων και η ενσάρκωση του απόλυτου κακού για την υπερδύναμη που έβλεπε την Κούβα ως τριαλίδα κομμουνιστικής πανδημίας, αλλά και για χιλιάδες Κουβανούς που είτε από επιλογή είτε από ανάγκη εγκατέλειψαν τη χώρα τους κατά τη διάρκεια των 6 δεκαετιών που ηγεμόνευε στην Αβάνα. Επέζης από 600 και πλέον απόπειρες δολοφονίας του. Και σαν από καπρίτσιο της μοίρας, όπως έλεγε ο ίδιος, έζησε μέχρι τα 90 του. Αποχαιρέτησε το λαό του σε μια τελευταία συγκινητική ομιλία, προαισθανόμενος το φυσικό τέλος του. Γονός πλούσιας οικογένειας με την καλύτερη εκπαίδευση και νομική παιδεία, εξάσκησε για λίγο το επάγγελμα του δικηγόρου, βοηθώντας πολλές φορές αφιλοκερδώς τους συμπολίτες του και κερδίζοντας γρήγορα το προσωνύμιο δικηγόρος των φτωχών. Το δόγμα ορόσημο «Hasta la Victoria siempre» μέχρι τη νίκη τον έφερε στην εξουσία το 1959, όταν μετά από μια σειρά αποτυχημένων επιχειρήσεων, εκείνος και οι γέρος του κατάφεραν να ανατρέψουν τον δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα. Η νέα κυβέρνηση έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από τους πολίτες, όχι όμως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες που σύντομα είδαν το παράδειγμα της Κούβας ως απειλή παγκόσμιας εξάπλωσης του κομμουνιστικού ιού. Ο Λίδερ Μάξιμο αψήφισε τις απειλές, τις επιθέσεις και το εμπάργκο δεκαετιών που μεταξύ άλλων γονάτισε τη χώρα του, κυβερνώντας με σιδηρά πυγμή για πάνω από μισό αιώνα. Σε αυτά που του πιστώνονται πως πέτυχε, το παρομοιώδες σύστημα εκπαίδευσης και υγείας για όλους. What Fidel achieved in the social order of this country has not been achieved by any poor nation and even by many rich countries. Οι ουκολίγοι και ορκισμένοι επικριτές, ωστόσο, εστιάζουν αλλού. Στην εξαθλίωση του λαού, τις διώξεις των αντιφρονούντων, την ακαμψία του ηγέτη που επέμενε στο πατρίδα ή θάνατος, στο τεράστιο κόστος που είχε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό πείραμα όπως το αποκαλούσαν. Dreams of freedom that they'd given the Cuban people were turned into the nightmare we live today. Because we have a totalitarian regime in which all basic liberties have been abolished. He imposed the idea that those who didn't like it could leave. Όπως επιμένουν οι επικριτές του, ο Κάστρο ποτέ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ευημερία για το λαό του παρά την οικονομική στήριξη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αποτυχία την οποία ο ίδιος ο Κάστρο απέδιδε στο αιματηρό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελικά δεν ήταν η Ουάσιγκτον, αλλά η ασθένειά του που όθησε τον πατέρα της Κουβανικής Επανάστασης να παραδώσει τα ίνια της εξουσίας στον αδερφό του Ραούλ το 2006 μετά από θητεία 10 Αμερικανών Προέδρων. Όσο η εμβληματική γενιάδα του άσπριζε, η δημοτικότητά του μειωνόταν. Η ευφυΐα του, το αστήρευτο ρητορικό του χάρισμα, η αιμονική αφοσίωσή του στην Επανάσταση και η κινηματογραφική ζωή του εξακολουθούν να εμπνέουν παγκόσμιο δέος, καθιστώντας τον ως έναν από τους πολιτικούς θρύλους του τελευταίου αιώνα.